Σοκολά που γλυκά μιλάω κριτικά. Λοιπόν, για να εξηγήσω έτσι στον κόσμο, βλέπετε λοιπόν τον Τζόναθαν Μαργαριτάκη, είναι από τη Μάρθα. Κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια αποφάσισε να φύγει στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τώρα στο Λος Άντζελες όπου το συναντάμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λανσάρει με τον πιο δυνατό, με τον πιο ισχυρό τρόπο το κριτικό, το ελληνικό γιαούρτι. Και μάλιστα έχει δημιουργήσει και ένα πολύ ισχυρό μπραντ. Πάμε να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Έτσι δεν είναι, κύριε Μίστερ Go Greek Yogurt, όπως σας ονομάζουν άλλωστε. Σωστά, Λευτέρη. Το έντυσες πάρα πολύ ωραία και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχουμε κάνει εδώ στην περιοχή μας τοπικά ένα δυνατό μπραντ πλέον. Οι άνθρωποι δεν λένε πάμε για γιαούρτι, πάμε Go Greek. Το αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι έχει προοπτικές, ότι είναι υποσχόμενο και ότι μπορείς να το πας και σε άλλα μέρη. Και να κάνουμε συνώνυμο του γιαούρτι με το πάμε Go Greek. Εμείς βλέπουμε και εδώ πλάνα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και σχετικά πλάνα από μια διαφήμιση την οποία λανσάρεις και εσύ μέσα από τα social media, μέσα από ναι. το κατάστημα, το ένα φαντάζομαι είναι στο Λος Άντζελες, το συγκεκριμένο κατάστημα. Ναι. Τρία καταστήματα είναι στο Λος Άντζελες. Τρία καταστήματα στο Λος Άντζελες και μάλιστα έχεις και άλλους δύο καλούς συνεργάτες, Καναδούς βέβαια. Έτσι, πώς. Ναι, σωστά. Και εκεί θέλω να πάω, πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία του να δημιουργήσετε μια εταιρεία, τελικά ένας Έλληνας και δύο Καναδοί, με επίκεντρο το κριτικό, το ελληνικό γιαούρτι, και κατακτάτε σιγά σιγά εκεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχήν ξεκινάει από την καψούρα που είχα από την ελληνική κουζίνα πάντα Ναι. και ότι πίστευα ότι η ελληνική κουζίνα είναι η ωραία κοιμωμένη της Μεσογείου, της Μεσογείου κουζίνας, γιατί εδώ πέρα περισσότερα είναι ιταλικά. Και ερχόμενος εδώ πέρα είδα ότι έχει προοπτική η ελληνική κουζίνα. Απλώς δεν έχει προωθηθεί σωστά, έχει αντιληφθεί αλλιώς. Πολλά χρόνια, 5-6 χρόνια που είχαν έρθει εδώ πέρα οι πρώτοι Έλληνες, μεταναστεύσανε. Και τότε δεν υπήρχε πληροφορία, δεν Ναι. υπήρχαν τα social media. Και έχει παραξενέψει εδώ πέρα η ελληνική κουζίνα, έχει γίνει με τη Λιβανέζη αυτά. Όταν ήρθα εδώ πέρα, είδα ότι πόσο πραγματικά την επιτυχία του ελληνικού γιαουρτιού, έτσι, που η Αμερική το έβαλε στο χάρτη, κατέξει στα σούπερ μάρκετ. Και από τη στιγμή που κατέξει στα σούπερ μάρκετ, είδα ότι υπάρχει ευκαιρία στον χώρο μαζικής εστίασης, γιατί είδα το παγωτό γιαούρτι, έτσι. Μπράβο. Νίκησε το παγωτό, το ice cream που λέμε εδώ πέρα. Γι' αυτό βάλαμε το concept μαζί με τους συνεδριτές Πότε μου ή ξεκίνησαν συνεργατές όλα, μου. πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια όλη, Τζόναθαν. Πάμε 7 χρόνια τώρα. 7 Θα πάμε χρόνια. στον 7ο χρόνο, ναι. 7 χρόνια πάμε τώρα. Και όταν το είδα αυτό, είπαμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Ελληνικό, παγωτό και φρέσκο γιαούρτι. Τι βρίσκει δηλαδή ένας που θα έρθει στο κατάστημα και θα μπει, γιατί ξέρω ότι έρχονται και διάσημοι ηθοποιοί, χολιγουντιανοί, αστέρες. Έχω δει και σχετικά πλάνα και στα social media και φωτογραφίες. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοθυμηθώ, που κρατάνε το χαρακτηριστικό κυπελάκι του γιαουρτιού, ντυμένο με διάφορα φρούτα και βεβαίως άλλες πρωτεΐνες από ό,τι είδα και δημητριακά, Συνοδευτικά. συνοδευτικά. Τι μπορεί να βρει κάποιος μέσα σε αυτά τα καταστήματα. Στην είσοδό του στα καταστήματά μας, Ναι. πρώτα είστε αντιμέτωπος με το ελληνικό γιαούρτι που είναι μέσα σε ένα πύλινο δοχείο. Αυτό Έτσι με είναι το την παραδοσιακό τσίπα τρόπο που που το λέμε κάνουμε. εδώ στην Κρήτη εμείς, έτσι. Ναι, αλλά χωρίς τσίπα όμως. Χωρίς Εδώ πέρα τσίπα, αλλά με κάνουμε το το πύλινο. βιομηχανικό, το αγελαδινό γιαούρτι. Μπράβο. Μετά, συγχρόνως, θα δει πάρα πολλά ωραία φρούτα, λαχανικά και Ναι. superfoods, λέμε εδώ πέρα, τα οποία είναι chia seeds, αμύγδαλα, nuts, όλα αυτά. Και συγχρόνως θα πάει πιο παραπέρα και θα δει το ελληνικό παγωτό γιαούρτι, διάφορες γεύσεις, όπως η δυνατή μας γεύση, το οποίο είναι το μέλι, με μέλι από την Κρήτη με Από την κεφαλαία, Κρήτη και έτσι. μέλη από την Κρήτη. Με κεφαλαία, το λέω αυτό γιατί πραγματικά Από τη αυτό είναι. Μάρθα είναι και αυτό, από το Δήμο Βιάννου είναι από άλλη περιοχή. Είναι από τον νόμο Ηρακλείου. Νομό Όλα, Ηρακλείου. όλα. Πιστεύω ο νόμος Ηρακλείου έχει από τις καλύτερες ποιότητες Μπράβο, βρε αυτή τη Τζόναθαν, στιγμή στον μπράβο. κόσμο, στον πλανήτη. Έτσι πιστεύω, βγάζουν πάρα πολύ καλό μέλι. Και λάδι φυσικά. Μπράβο. Και μαζί με αυτό, αν θέλει, θα κάνουμε και το φρέντο εσπρέσο και το φρέντο καπουτσίνο, τα οποία τα λανσάρουμε για να έχει κάποια ποικιλία εκτός από γιαούρτι. Η αποδοχή του κόσμου ποια είναι μέχρι στιγμής, πώς του φαίνεται. Καταπληκτική. Εμένα μου αρέσει ο Αμερικάνος πελάτης, γιατί άμα σε αγαπήσει, Ναι. έχει παντρευτεί. Και όχι μόνο θα φέρει την οικογένειά του, θα φέρει τους φίλους του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το νιώθεις, να το βλέπεις. Και για μένα αυτό εισπράττω. Δηλαδή, για μένα, όταν εισπράττω πόσο ωραίο του αρέσει το μέλι, και συγχρόνως έχω βάλει τη συγχωρεμένη γιαγιά μου στα μαγαζιά, σε όλα τα μαγαζιά, και τη βλέπουν πάνω. Και συνδέω Φωτογραφία, φωτογραφία από το χωριό μου, τη Μάρθα, που την είχα βγάλει λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Αυτό το συνδέω τόσο πολύ με το προϊόν.
τη Γιαγιά, γιατί η Γιαγιά συμφωνίζει εντός αγωγικών ποιότητα. Ποιότητα, την αγνότητα, αυτό, σωστό. Ναι, την αγνότητα, ξέρει τι θα δώσει στον άνθρωπο τον άλλο, έτσι επιλέγει τα καλά συστατικά. Και πουλάω μια ωραία ιστορία εδώ πέρα, το οποίο μου αρέσει γιατί ο Αμερικάνος είναι curious, είναι περίεργος, θέλει να ρωτήσει, τον ενδιαφέρει. Και συγχρόνως πιστεύω ότι μας ανοίξει ο δρόμο να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να προωθήσουμε τα αγνά γνήσια ελληνικά της Ελλάδας μας. Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι... Προσεχώς, έχονται νέες ιδέες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Τζόναθαν, ότι βλέπω σιγά σιγά ότι σε αγκαλιάζει η κοινωνία του Λος Άντζελες και σε άλλες περιοχές εκεί στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχεις δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name γύρω από το ελληνικό γιαούρτι, το κριτικό μέλι και όλα τα συνοδευτικά, τέλος πάντων, τα οποία μπορεί να βρει οποιοδήποτε θα έρθει στην επιχείρηση. Δεν ξέρω βέβαια εάν έχεις σκεφτεί να έρθεις μέχρι και την Ελλάδα. Τι εννοώ, ένα υποκατάστημα και στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Ευρώπη γενικότερα, δηλαδή να επεκταθείς να φύγεις εκτός Αμερικανικών ορίων. Ναι, έχω σκεφτεί. Πέρασα πάνω από την Ελλάδα και θα ανοίξουμε, πιστεύω, τον χρόνο στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Στο Ριάντ. Θα ανοίξουμε, ναι, στη Μέση Ανατολή. Κάναμε μια συνεργασία πολύ, πολύ καλή, και το οποίο είναι πιο κοντά στην Ελλάδα από ότι είναι το Λος Άντζελες. Και θα προωθήσουμε εκεί, θα βάλουμε το Go Greek, γιατί οι περισσότεροι που έχουν εδώ πέρα, έτσι, μπαίνουν στο κατάστημα, ναι, και ενθουσιάζονται και λένε, εντάξει, δεν μπορούμε να έρχονται όλοι στο Λος Άντζελες, θέλουμε να το φέρουμε και αυτό στη δικιά μας πόλη. Και εύχομαι και πιστεύω ότι μπορούμε να το φέρουμε σε πολλές πόλεις, σε πολλά μέρη που είναι γεωγραφικά προσβάσιμα στον πλανήτη, το κόνσεπτ μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα αν τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί όταν μου λες ότι πριν από 7 χρόνια ξεκίνησε αυτή την ιδέα, φαντάζομαι ότι εδώ στην Ελλάδα, πίσω μεσούσης της κρίσης, ήταν πολλοί οι οποίοι έφυγαν. Δεν ξέρω αν είσαι ένας από αυτούς. Αλλά... Ένας από αυτούς. Μπράβο. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω βεβαίως είναι ότι για να καταφέρεις να εδραιωθείς σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο γενικότερη παγκόσμιας κλίμακας, έτσι, γιατί και στην Αμερική υπήρχε θέμα με την οικονομία, δεν ξέρω εκεί το σύστημα, το φορολογικό, εάν σε βοηθάει, αν προωθεί τα όνειρα κάποιου Έλληνα ή οποιοδήποτε άλλου οικονομικού μετανάστη για να προχωρήσει εδραιώνοντας τη σκέψη του πάνω στο επιχειρήν. Πάνω στο επιχειρήν είναι δύσκολα. Δεν θα το πω. Είναι πολύ δύσκολα. Ας πούμε, ανοίγουν 100, ας βάλουμε ένα νούμερο 100 επιχειρήσεις. Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο θα κλείσουν τουλάχιστον οι 80 και μέσα σε 3 χρόνια θα μείνει μια χούφτα πάνω με 5 με 3 επιχειρήσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Και θα πρέπει. Άρα είσαι επιζήσει καλά... και σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, ακόμα και στην Αμερική. Είναι πολύ ανταγωνιστική αγορά. Όλοι θέλουν να ζήσουν εδώ πέρα το αμερικάνικο όνειρο της Αμερικής ή του Λος Άντζελες, έτσι, ειδικά σε αυτή την πόλη που είναι μια πόλη brand. Σωστό. Όπως η Νέα Υόρκη, το LA. Και όλοι έχουν εδώ πέρα να πιάσουν κάτι, να δημιουργήσουν κάτι, αλλά είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Όχι ακατόρθωτο βέβαια, έτσι, γιατί θέλει χαρακτήρα πάνω απ' όλα. Θέλει χαρακτήρα. Μάλιστα. Και γερό στο μάχη. Γερό στο μάχη. Για πες μου τα λεφτά, έτσι. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πες μου κάτι, πώς προμηθεύεσαι όλες αυτές τις πρώτες ύλες που έχεις στα καταστήματά σου? Πώς γίνεται, δηλαδή, το έχουμε απορία. Είσαι στο Λος Άντζελες, μου φέρνεις κριτικό μέλι, μου φέρνεις ελληνικό γιαούρτι και 1000 άλλα καλούδια στα καταστήματά σου. Πώς γίνεται αυτό το transfer που λέμε? Ναι, δύο είναι οι επιλογές. Μέσω θαλάσσης, από Ελλάδα, Αμερική, και μέσω αεροπλάνου, από Αθήνα μέχρι αεροδρόμιο Λος Άντζελες. Μάλιστα, φαντάζομαι ποσότητα, έτσι. Μεγάλες ποσότητες, αναλογιστεί κανείς. Ποσότητα, αλλά ποσότητα που χρειάζεσαι. Μάλιστα. Αυτό. Κρήτη, ερχόμαστε. Πριν τρεις εβδομάδες έφυγα. Ήμουνα ένα μήνα, γύριζα πάνω κάτω σε πολλές χώρες και είχα πάει και πέρασε και από την Κρήτη. Πέρασε δηλαδή και από το χωριό, από τη Μάρθα. Πάντα, βεβαίως, πρέπει. Δεν έκατσα πολύ, το οποίο λυπάμαι και συγγνώμη στους Γιώργητες που με βλέπουν τώρα και είναι σταχωρημένοι. Έχεις φίλους εδώ, φαντάζομαι, έτσι, συγγενείς. Έχω φίλους, συγγενείς. Και μ' αρέσει το χωριό, σίγουρα. Μ' αρέσει εδώ, αλλά μ' αρέσει και στη Μάρθα. Και ούτως ή άλλως θα ήθελα μελλοντικά να περνάω περισσότερο χρόνο στη Μάρθα. Το οποίο θα μπορούσα να κάνω και κάτι στα γραφεία μου, τώρα που έχουμε δυνατότητα να δουλεύουμε από το τηλέφωνο. Αν θα είχες να επιλέξεις ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο θα ήθελες να φέρεις από το χωριό σου στην Αμερική για να το κάνεις brand, ποιο θα ήταν? Καλή ερώτηση.
Τσιπευτικά. Δεν ξέρω, οπωροτσιπευτικά σίγουρα, γιατί εδώ πέρα δεν μ' αρέσουν τα αγροτικά τους προϊόντα, τα περισσότερα τα ντόπια. Έχουν άλλη γεύση αυτά, έχουν άλλη γεύση, θα συμφωνήσουν. Ναι, έχουμε κάτι πολύ καλό προϊόν, αποτρεπτικά στην Κρήτη. Κρίμα που δεν βγαίνουν έξω.